Τώρα, κυρίες και κύριοι, έχουμε τη σύλληψη των δύο προσώπων εναντίον των οποίων εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από το πρωί. Πρόκειται για τους δύο Σύρους, οι οποίοι νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Τον φερόμενο διακινητή των μεταναστών, που τραυματίστηκε στην προσπάθεια του να διαφύγει τη σύλληψη, και τον έτερο Σύρο, που παρουσίασε πρόβλημα υγείας εν πλώ. Οι γιατροί άναψαν το πράσινο φως για την εκτέλεση των ένταλματων σύλληψης που εκκρεμούσαν εναντίον τους και αμέλη της αστυνομίας το απόγευμα τους πέρασαν χειροπέδες, οι δύο μαζί με τα τρία πρόσωπα που συνελήφθησαν χθες. Θα οδηγηθούν αύριο ενώπιον δικαστηρίου. Ενώ να πούμε ότι για τους τέσσερις μετανάστες που βρίσκονται αντιμέτωποι με το αδίκημα της παράνομης εισόδου θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την απέλασή τους. Ενώ για τον πέμπτο, το φερόμενο οργανωτήριο του ταξιδιού, αναμένεται να στοιχειοθετηθεί δεύτερη υπόθεση, να τεθεί υποκράτηση και να διερευνηθεί η υπόθεση αυτή. Η διαδικασία για την προσωποκράτησή του θα διαπραγματοποιηθεί στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται, ενώ να αναφέρουμε νέστερα ότι άφαντοι παραμένουν οι υπόλοιποι 7 μετανάστες που κατάφεραν να διαφύγουν με το που πάτησαν το πόδι τους στην Κύπρο πριν προλάβουν να γίνουν αντιληπτοί από τις άξιες. Μάλιστα. Χριστόφορο Χριστοφίση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την